Ώρα 2:30 το μεσημέρι στο ΒΟΑΚ, λίγο μετά την έξοδο από τη λεωφορείο Κνώσου, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Το κυκλοφοριακό έμφραγμα αυτή τη φορά δεν επαναλήφθηκε στην Εθνική Οδό Ηρακλείου εξαιτίας των εργασιών πρόχειρης αποκατάστασης καθίζησης στο δόστρωμα. Οι εικόνες οι οποίες προκάλεσαν ανακούφιση στους οδηγούς, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν πριν από λίγες ημέρες στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, οπότε υλοποιήθηκαν αντίστοιχες παρεμβάσεις. Το τονίζουμε αυτό, προσωρινής αποκατάστασης, στο τμήμα εκείνο που υπάρχει καθίζηση, στο τμήμα από κόμβο Λεωφόρου Κνωσού προς κόμβο Αλικαρνασσού. Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι επιφανειακό, δηλαδή δεν μπορεί να λυθεί με μία απλή ασφαλτόστρωση στο τμήμα εκείνο. Είναι στο υπέδαφος και για το λόγο αυτό από τις 15 Μαρτίου έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος όπου ετοιμάζονται φρεατοπασάλι πάνω στους οποίους θα στηριχθεί το τοιχείο αντιστήριξης. Από τις 9 το πρωί μέχρι και το απόγευμα συνεργεία προχώρησαν στις αναγκαίες εργασίες στο επικίνδυνο αυτό σημείο όπου έχει διαπιστωθεί σοβαρό πρόβλημα στο υπέδαφος με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα όπως στο άλλο ρεύμα, διότι στο άλλο ρεύμα δημιουργήθηκε πρόβλημα τις απογευματινές ώρες όταν γυρνούσαν οι συμπολίτες μας, οι εργαζόμενοι από την βιομηχανική περιοχή στο Ηράκλειο. Την ίδια ώρα προχωρούν με τακτικούς ρυθμούς οι εργασίες για την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης κάτω από τη γέφυρα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών θα υπάρξουν τελικές παρεμβάσεις στα επίμαχα σημεία του οδοστρώματος, στην Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όταν ολοκληρωθεί η εργολαβία κάτω από τη γέφυρα με το τοιχείο αντιστήριξης, αμέσως θα προχωρήσουμε στην οριστική αποκατάσταση του οδοστρώματος επί του ΟΑΚ. Ευελπιστούμε όμως ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει αποκατασταθεί οριστικά το πρόβλημα στο συγκεκριμένο τμήμα του ΟΑΚ.